Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο Πολεμική Αεροπορία ΧΑΦ. Εδώ στο κανάλι μας που σας παρουσιάζουμε συχνά βίντεο με την επικαιρότητα της πολεμικής αεροπορίας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το θέμα που προέκυψε, αναμενόμενο ότι θα προέκυπτε, την παράδοση σε 130 από την ελληνική αεροπορική βιομηχανία. Όπως είναι γνωστό, η πολεμική αεροπορία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα όσον αφορά τον κλάδο των μεταγωγικών. Σε 130 είναι σε απόθεση στην ΕΑΒ, σε 27 γίνονται προσπάθειες να επανέλθουν, έχουν επανέλθει κάποια και συνεχίζονται οι προσπάθειες για να επανέλθουν κι άλλα. Αλλά εδώ σε σχέση με την παράδοση σε 130 από την ΕΑΒ αποδεικνύεται το σοβαρό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Και τι θέλω να πω. Αυτές τις τελευταίες ημέρες είναι να παραδοθεί άλλο ένα σε 130B, έκδοση B. Πρόκειται για το αεροσκάφος που μπήκε στην ΕΑΒ τον Δεκέμβριο του 2014 και παραμένει έως και σήμερα στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες. 10 χρόνια για ένα αεροσκάφος σε απόδεση 10 ετών. Φανταστείτε τι προβλήματα έχουν προκύψει σε αυτό το αεροσκάφος και μιλάμε περισσότερο εδώ, μετράει το δομικό κομμάτι, έτσι, που δύσκολα επανέρχεται βάσει πληροφοριών που έχουμε. Τώρα, τα περισσότερα σε 130, όπως είπαμε, αντιμετωπίζουν πρόβλημα όσον αφορά τα αεροσκάφη που βρίσκονται στην ΕΑΒ. Είναι σε απόθεση εδώ και πολλά χρόνια και αυτό είναι το σοβαρό πρόβλημα της ΕΑΒ για να μπορέσει να τα επαναφέρει σε πτυτική κατάσταση. Και ίσως, όχι ίσως, λογικά αυτό είναι σχεδόν βέβαιο, κάποια σε 130 θα χαιρετήσουν την πολεμική αεροπορία. Θα βγουν ως αποσυρμένα. Αυτό φυσικά οφείλεται στην κολυσιεργία από το 2014 μέχρι και σήμερα στις διοικήσεις που ήταν στην ελληνική αεροπορική βιομηχανία. Έχουμε μιλήσει σε χρόνους προηγούμενους με διοικήσεις της αεροπορικής βιομηχανίας και το συμπέρασμα που βγάζουμε είναι ότι υπάρχει, ας πούμε, λάθος επικοινωνία οικονομική ανάμεσα στην πολεμική αεροπορία και την ΕΑΒ. Το σίγουρο είναι ότι η πολεμική αεροπορία βάσει άλλων πληροφοριών ήταν πολύ σωστή, διεκπεραίωσε όπως έπρεπε τις οικονομικές υποχρεώσεις στην ελληνική αεροπορική βιομηχανία, αλλά δυστυχώς οι διοικήσεις με σοβαρό πρόβλημα την υποστελέχωση της ΕΑΒ δεν μπόρεσε να φέρει εις πέρας το έργο της αποκατάστασης των μεταγωγικών. Τώρα, όπως επισημαίνουμε, το σοβαρό πρόβλημα, όπως είπαμε και πριν, είναι δυστυχώς η καθήλωση των αεροσκαφών πολλών ετών. Αυτό θα αποδειχθεί και στη συνέχεια της συζήτησης που κάνουμε. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που προέκυψαν στην αποκατάσταση των αεροσκαφών είναι φυσικά και η επάρκεια ανταλλακτικών που δεν υπήρχε. Αναγκαστήκαμε πάρα πολλές φορές να ζητήσουμε βοήθεια από ξένες χώρες. Να θυμίσω μία περίπτωση του Ισραήλ που ήταν να φύγουν αεροσκάφη οδικός, πτυτικός λέγανε τότε, πώς θα γινόταν αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε, ή οδικός να φτάσουν στο Ισραήλ σε μία εταιρεία εκεί πέρα που θα αναλάμβανε την αποκατάσταση των αεροσκαφών, να δοθούν εκεί για να έρθουν στην επιθυμητή αποκατάσταση. Το σοβαρότερο πρόβλημα,
να τονίσουμε είναι ότι το αεροσκάφος το συγκεκριμένο που είναι να παραδοθεί στην πολεμική αεροπορία ήταν από το 2014. Αυτές τις ημέρες αν έχει πραγματοποιηθεί δεν το γνωρίζουμε και ούτε θα μπορέσουμε να το μάθουμε τώρα γιατί υπάρχει αλλαγή διοίκησης. Πάντα σύμφωνα με, θα το μάθουμε σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες. Έμεινε 10 χρόνια αυτό το αεροσκάφος στην ΕΑΒ, έκανε δύο πτήσεις δοκιμαστικές την προηγούμενη εβδομάδα που δυστυχώς εμφάνισε, το αεροσκάφος κατά την πτήση του εμφάνισε δυσλειτουργίες. Προσγειώθηκε και αναμένουμε την τρίτη πτήση, δοκιμαστική πτήση, για να μπορέσει να μπορέσουμε να ξέρουμε αν τελικά το αεροσκάφος είναι ετοιμοπαράδοτο. Τώρα, όπως είναι γνωστόν, επίσημα πια, η Ελλάδα προχώρησε βοήθεια από τις ΗΠΑ με σε 130J, κάποια σε 130J, δεν μπορούμε να πούμε επίσημα ακόμα αριθμό, γιατί δεν είναι και ανακοινώσιμο, δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο ως προς τον αριθμό επίσημα, και για σε 130B συγκεκριμένα δύο θα είναι αυτά που θα παραχωρηθούν από τις ΗΠΑ. Αυτό έχει κλείσει ως βοήθημα, αλλά τα δύο συγκεκριμένα αεροσκάφη ήταν και αυτά σε μακρά απόθεση, που σημαίνει ότι είναι σαν τα δικά μας αεροσκάφη σχεδόν, γιατί μιλάμε για μακρά απόθεση και για αυτά τα δύο μιλάνε για περίπου 8 ετία ήταν αποδεκτημένα στις αποθήκες της USAF, οπότε θα χρειαστούν συντήρηση. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να βοηθήσει αυτό, γιατί αν είναι να πάρεις δύο μεταχειρισμένα αεροσκάφη που ήταν και αυτά σε απόθεση, τότε παραμένει στις εργασίες όσον αφορά τα ελληνικά και χρησιμοποιείς αυτά εφόσον σου παραδοθούν από την ελληνική αεροπορική βιομηχανία. Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας βέβαια κάνει προσπάθειες αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να βρούμε αεροσκάφη που να είναι ήδη επιχειρησιακά, ούτως ώστε να φύγουμε από το πρόβλημα της απόθεσης. Τώρα, ο νέος αρχηγός, ο κύριος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, είναι ένας άνθρωπος που πέρασε από τη ΔΑΗ, γνωρίζει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα, το έχει ζήσει και κάνει τεράστιες προσπάθειες για να αποκαταστήσει τα προβλήματα των μεταγωγικών αεροσκαφών, και σίγουρα θα το πετύχει γιατί έχει προσφέρει πάρα πολλά στην πολεμική αεροπορία έμπρακτα, έτσι. Οπότε περιμένουμε σίγουρα ότι θα είναι γρήγορες οι λύσεις, θα τρέξει η πολεμική αεροπορία και θα αποκαταστήσει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όπως είναι γνωστόν, αυτή τη στιγμή η πολεμική αεροπορία έχει ένα μεγάλο βάρος την εξυπηρέτηση της κοινωνικής προσφοράς πανελλαδικά. Τα C-130 σήκωσαν μεγάλο βάρος πάνω σε αυτό, όπως και τα C-27, όπως και τα Super Puma. Super Puma, ένας άλλος πονεμένος παράγοντας. Θα το δούμε άλλη στιγμή. Οπότε, ευτυχώς έγιναν κάποιες προσθήκες όσον αφορά την εξυπηρέτηση του ΕΚΑΒ, έτσι με 2-3 αεροσκάφη, να μπορούμε να εξυπηρετούμε ανάγκες όσον αφορά την υγεία σε διάφορα νησιά μέσα στην ενδοχώρα. Απεμπλέκονται τα μεγάλα αεροσκάφη από εκεί, από αυτές τις ανάγκες. Ο στόχος τώρα είναι να αποκατασταθεί ο στόλος αριθμητικά και να πάμε παρακάτω, να επανέλθουμε σε αριθμούς προ-οικονομικής κρίσης. Αυτά είχαμε να πούμε για τα C-130. Δεν έχουμε να σχολιάσουμε κάτι άλλο. Ό,τι θέλετε να σχολιάσετε μπορείτε από κάτω από το βίντεο στο σχολιασμό να κάνετε τις παρατηρήσεις σας, να μας κάνετε προτάσεις, να κάνουμε συζήτηση πάνω σε αυτά που προτείνετε για την πολεμική αεροπορία. Μήπως και υπάρξει κάποιο καλύτερο πλάνο όσον αφορά τα προβλήματα της πολεμικής αεροπορίας. Τα αυτιά είναι εκεί, ακούν, μας βλέπουν και αξιολογούν.
Και καμιά φορά γίνεται, όχι καμιά φορά, πολλές φορές έχει γίνει, να το πούμε έτσι, δουλίτσα μέσα από, να το πούμε, παρατηρήσεις που έχουμε κάνει σε διάφορα θέματα. Τέλος πάντων, εύχομαι να είστε καλά, με υγεία, ως το επόμενο βίντεο, να είστε καλά.